Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κρήτη σήμερα. Σε αυτό το μέρος θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Θα δούμε τι γίνεται με τη μεταφορά των ψυχικών ασθενών. Υπάρχει έτσι ένα μπερδεμένο κουβάρι, μια αναστάτωση μετά από μια εγκύκλιο, πρόσφατη εγκύκλιο μέρη. Και να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Κούδα, ψυχίατρος και μέλος Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και βέβαια να δούμε και τα γενικά της υγείας, γιατί είστε και γνωστός συνδικαλιστής, δεν είναι θέμα. Έρχεστε στην εκπομπή μας μια μέρα μετά από ένα απίστευτη συμμετοχή συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο για το νοσοκομείο του Ρεθύμνου και λίγες μέρες πριν πραγματοποιηθεί μια ακόμα κινητοποίηση για την υγεία στο Ηράκλειο, σωστά? Πολύ σωστά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και ως υγειονομικοί και ως πολίτες αυτής της χώρας για την δικαιολογημένη και έτσι πάνδημη αντίδραση του ρυθμιώτικου λαού σε αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις, αρνητικές εξελίξεις που υπάρχουν στον χώρο της υγείας. Δυστυχώς ξέρετε πάρα πολύ καλά και ξέρω ότι το τονίζετε και από την εκπομπή σας ότι η κυβέρνηση προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην ολοένα και μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στην υποβάθμιση αυτού, γιατί για μας και αποδεικνύεται καθημερινά, δεν το λέμε δηλαδή έτσι για χάρη του λόγου, ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση πηγαίνουν χέρι-χέρι. Παρόλα τα αντίθετα που λέει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης. Και προφανώς αυτό, επειδή είναι σαφές και κατανοητό και από τους συμπολίτες μας, είχαμε και αυτά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο Ρέθυμνο και ευελπιστούμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και την Τετάρτη που έχουμε απεργία και ελπίζουμε να είναι και ένα βήμα για να δείξουμε και τα προβλήματα στον χώρο της υγείας. Άλλωστε η απεργία είναι 28 και υποτίθεται ότι από 1η-3η θα αρχίσουν να λειτουργούν τα απογευματινά χειρουργεία. Πια κύριε Κούδα τα απογευματινά χειρουργεία. Καλά, εδώ έχουμε δείξει και τον δημοκατάλογο. Γιατί έχει και την ταρίφα έτσι. Ναι, κοιτάξτε, άμα δεν ήταν τα πράγματα τόσο δύσκολα και τραγικά θα ήταν αστεία και γελία. Αλλά δυστυχώς όταν έχουμε να κάνουμε την υγεία των ανθρώπων και εμείς και από δύο πλευρές και ως υγειονομικοί και οι ίδιοι ως πιθανοί ασθενείς με τις οικογένειές μας, δεν μπορούμε να γελάμε, αν μου επιτρέπετε, να ανησυχούμε πρέπει και να αντιδράμε. Τώρα μιας και είπατε για τα απογευματινά χειρουργία, να σας τσιγκλίσω σε αυτό το κομμάτι. Τη δική σας την ειδικότητα δεν την αφορούν τα απογευματινά χειρουργία και η πιθανότητα να πληρωθείτε κάπως παραπάνω, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε κύριε Καροτάκη, το θέμα των απογευματινών χειρουργείων και γενικά της ολοήμενης λειτουργίας των νοσοκομείων με τις συνθήκες που λέει η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τα απογευματινά ιατρία έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Έχει βρει αντίθετη την μεγάλη πλειοψηφία των υγειονομικών για πολλούς λόγους. Δηλαδή, και γέλασα πάρα πολύ, αν μου επιτρέπετε να πω έτσι, όταν άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι οι συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας μας, της ΟΕΝΓΕ, αντιδρούν για ιδεολογικούς λόγους. Βέβαια, καπάκι είδα την κυρία Παγώνη, η οποία είναι γνωστό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο των γιατρών, να λέει ότι και εμείς αντιδρούμε στα απογευματινά χειρουργία. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Ο κάθε εχέφρον άνθρωπος που ξέρει λίγο πώς λειτουργούν τα θέματα της υγείας πρέπει να είναι συνολικά και ολομέτωπα αντίθετο στη λειτουργία αυτή. Ο κύριος Γεωργιάδης, πάντως, κύριε Κούδα, να σας διακόψω, είπε ότι είναι οικονομικά τα απογευματινά χειρουργία, διότι τις ίδιες επεμβάσεις, αν κάποιος ασθενής πάει και τις κάνει σε ιδιώτες, θα πληρώσει τουλάχιστον τα διπλάσια, έτσι είπε ο Υπουργός Υγείας. Ναι, σας βάζει όμως απέναντι τη μια ειδικότητα με την άλλη. Σας πω, άκουσα τι είπε πολύ καλά και ξεκινώντας από το γενικότερο που έχει να κάνει με την παραπέρα ιδιωτικοποίηση, η οποία είναι η βασική αιτία της υποβάθμισης του συστήματος υγείας και τώρα ο Υπουργός θέλει να την προβάλλει σαν θεραπεία, δηλαδή το ίδιο πρόβλημα, η ίδια η νόσος προβάλλεται ως θεραπεία, προφανώς αυτό δεν γίνεται. Αν ξεκινήσουμε από αυτό και πάμε βέβαια και το απλώσουμε και το δούμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε όλο το μεγαλείο, να το πω έτσι, έχουμε να κάνουμε πάρα πολλές παρατηρήσεις. Η πρώτη και βασική παρατηρήση, όπως καταλαβαίνετε, είναι πώς θα γίνουν αυτά τα χειρουργεία όταν οι ίδιοι συνάδελφοι θα κληθούν να δουλεύουν και πρωί και απόγευμα. Ένας λόγος που αντιδρούμε και θέλω να το εξηγήσω πολύ καλά για τον κόσμο είναι ότι αναπόφευκτα αυτό θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της πρωινής λειτουργίας των ιατρείων και των χειρουργείων. Κάτι που προφανώς δεν το θέλει κανένας. Το άλλο το γεγονός είναι ότι ακόμα και οι συνάδελφοι που θα θέλουν με αυτόν τον τρόπο δεν το κάνουν επειδή θέλουν να βοηθήσουν τον κύριο Γεωργιάδη, το κάνουν και το ξέρει και η κυβέρνηση, για να ενισχύσουν το 50% εισόδημά τους. Αυτό προβάλλει και ο Υπουργός, λέει λεφτά δεν μπορούμε να σας δώσουμε, αυξήσεις, θα πάρετε από εκεί.
πάλι φέρνει και τους συναδέλφους και τους ασθενείς σε πολύ δύσκολη θέση να, από εκεί που θέλουμε να μιλάμε για ασθενείς, να μιλάμε για πελάτες. Και κοιτάξτε, να σας το πω λίγο και πιο γενικά, αν θέλετε και μέσα από έτσι, τη δουλειά, την ειδικότητά μου. Νομίζω ότι το Εθνικό Σύστημα, όλα τα συστήματα υγείας, και είναι και αυτό μελετημένο, λειτουργούν και σαν ένας βασικός άξονας, αν το πω έτσι, κοινωνικής συνοχής. Ναι. Όταν ένα σύστημα υγείας από κοινωνική προσφορά, από μέσο συνοχής και εξυπηρέτησης των πολιτών και των ασθενών το μετατρέπει σε επιχείρηση, με συγχωρείτε, το υποβαθμίζεις. Αν λοιπόν το υποβαθμίσεις αυτό το σύστημα υγείας και αν αρχίσουμε εμείς, αντί να μιλάμε για ασθενείς που θέλουμε να τους κάνουμε καλά και θέλουμε τα χρήματα και εντάξει, επάγγελμα κάνουμε και θέλουμε να ζήσουμε από αυτό, όμως αυτά θέλουμε να μας τα δίνει η πολιτεία και όχι οι ασθενείς, θα πάμε σε άλλες λογικές και άλλες μεθόδους. Οι υγειονομικοί δεν το θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τον ασθενή μας σαν πελάτη ή πιθανό πελάτη. Και εκεί μπαίνει και αυτό που λέτε, κυρία Καριωτάκη, ότι αυτό θα οδηγήσει αυτόματα και σε διαχωρισμό των υγειονομικών στην πολύ απλής κατηγορίας, αυτοί που παίρνουν λεφτά από τα απογευματινά χειρουργία και αυτοί που δεν παίρνουν. Όπως για παράδειγμα είναι η δικιά μου ειδικότητα που είμαι ψυχίατρος, εγώ θα κληθώ να βοηθήσω τους ασθενείς που θα έχουν χειρουργηθεί. Καλά θα κάνω, αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν θα έχω πληρωθεί όμως, σε αντίθεση με έναν άλλο συνάδελφό μου που θα έχει πληρωθεί. Αυτό αυτόματα δεν μας διαχωρίζει με κάτι. Και δημιουργεί που... και έναν αυτοματισμό, φαντάζομαι. Δηλαδή, χωρίς να το θέλετε, αλλά. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει αυτοματισμός. Δημιουργεί μια συνθήκη που όχι μόνο εμένα, θέλετε άλλες ειδικότητες. Καρδιολόγους, παθολόγους, εργαστηριακούς γιατρούς, ακόμα καλύτερα τους συναδέλφους που δουλεύουν στη ΜΕΘ. Τα μισά χειρουργεία θα καταλήξουν στη ΜΕΘ για επιπλοκές ή είναι από την, πώς το λένε, το πρωτόκολλο τους να πάνε στη ΜΕΘ για να βοηθούν. Για να μην πούμε για παθολογοανατόμους και δεν συμμαζεύεται, ναι, έτσι είναι, δεν είναι. Ναι, γι' αυτό ακριβώς, αν δείτε και ας πούμε διαβάσετε και τις συνδικαλιστικές ανακοινώσεις, όλοι μιλάνε για ένα έκτρωμα το οποίο έχει να κάνει με όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το πρακτικό ότι ποιος θα τα κάνει και πώς θα τα κάνει και όλα αυτά. Και μαγικά να γινόταν και λυνόταν αυτά τα προβλήματα, όλα τα άλλα που θα επιφέρουν είναι τόσο άσχημα και δυσανάλογα με την καθημερινότητα που θέλουμε να έχουμε σαν υγειονομικοί και προφανώς και οι ασθενείς μας θέλουν να έχουν, που απορρίπτεται συνολικά. Δηλαδή δεν το συζητάμε καν. Δεν μπορούμε, δεν θέλω εγώ να σκέφτομαι ότι θα δουλεύω σε ένα νοσοκομείο επιχείρηση. Ότι μου κατάλογος που είπατε, δηλαδή πιο πρόδειλα δεν γίνεται. Βγήκε ο Υπουργός και κάνει λίγο, ναι, ήταν, και μετατρέπει ή και οι ίδιοι θέλουν να μετατραπούν, θα το πω τώρα μια που είναι την ευκαιρία, και τους ανάλογους διοικητές σε πολιτές. Βγήκε ο κ. Χαλκιαδάκης προχθές και είπε, μα γιατί γκρινιάζεται, είναι πιο φτηνές αυτές οι τιμές από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι υποβάθμιση της κοινωνικής προσφοράς του Εθνικού Συστήματος Υγείας να αντιμετωπίζεται εισάξια με μια ιδιωτική εταιρεία. Εμείς θέλουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εγώ, σαν συνδικαλιστής και σαν γιατρός, θέλω να μην υπάρχει καθόλου ιδιωτικός τομέας στον χώρο της υγείας. Αλλά ακόμα και αυτοί που δέχονται ότι υπάρχει, θα πρέπει να είναι διαχωρισμένα πράγματα. Ναι. Όταν αρχίζουν και γίνονται αγωνιστικά και λέω, όχι, εγώ έχω πιο φτηνές τιμές, εσύ τι δίνεις, εγώ τι παίρνω κτλ. Συγγνώμη, αλλά δεν μιλάμε για υγεία μετά. Μιλάμε για, δεν ξέρω. Για παζάρι, για κάτι άλλο. Ναι. Την ίδια ώρα βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που λένε, μα έτσι κι αλλιώς δίναμε κάτι στο γιατρό. Ναι, προφανώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεν θέλουμε. Και άμα δείτε πάλι οι ομοσπονδίες και των νοσοκομιακών γιατρών και των εργαζομένων, λένε ότι ξεκινάμε, ότι δεν δεχόμαστε και κατακρίνουμε και όπου μπορούμε πολεμάμε το φακελάκι και οτιδήποτε σημαίνει με αυτό. Αυτό δεν σημαίνει όμως και αυτό που είπε και ο Υπουργός. Και πάλι, συγγνώμη, αλλά μου ακούγεται γελίο, ότι νομιμοποιούμε το φακελάκι. Άμα αρχίσουμε αυτή τη λογική, μπορούμε να πούμε άλλα πράγματα πάλι. Δηλαδή, να πούμε, ας πούμε, γιατί να νομιμοποιήσει το φακελάκι. Δεν το νομιμοποιείτε πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, αυτό, αν δείτε τις τιμές και τα λεφτά που αναλογούν στους γιατρούς, είναι πολύ λίγα φορολογήσιμα, που σημαίνει ότι στο τέλος θα πάρουν πάρα πολύ λίγα οι συνάδελφοι. Και προφανώς, άμα μπούμε στη λογική αυτή, πάλι το φακελάκι θα υπερισχύει. Αυτό, εκεί θέλουμε δηλαδή να φτάσουμε. Αυτή την κουβέντα να κάνουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε σε αυτή την κουβέντα. Όταν υπάρχει το φακελάκι να καταπολεμηθεί, αλλά να δοθούν γενναίες αυξήσεις σε όλους τους γιατρούς και σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό και γενικά να αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσες φορές τα έχουμε πληρωμένα. Τα λέμε, φαντάζομαι, και τα ακούτε και εσείς στη δουλειά σας πάρα πολλές φορές. Και από όλους τους συναδέλφους, ενώ εκτός υγειονομικών, όλοι οι επαγγελματικοί χώροι και ο δικός σας δίνουν ένα σωρό λεφτά και πληρώνουν ασφαλιστικά ταμεία, εισφορές, φόρους. Τα έχουμε χιλιοπληρωμένα και τώρα έρχεται η κυβέρνηση να πει: ναι, τα έχετε πληρώσει, αλλά θα τα ξαναπληρώσετε.
Δεν θέλουμε να τα ξαναπληρώσουμε. Λοιπόν, κύριε Κούδα, πάμε και στη μεταφορά των ψυχικών ασθενών, σε αυτή την εγκύκλιο που έχει προκαλέσει η αναστάτωση και αντιδράσεις από εσάς σε σχέση και με την παρουσία της αστυνομίας. Να μας εξηγήσετε λίγο τι προβλέπει η εγκύκλιος, γιατί αντιδράτε εσείς. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι είναι κομμάτι του προηγούμενου πλαισίου που λέμε, δηλαδή ποιο είναι το κομμάτι. Το ότι υπάρχει μια γενικότερη επίθεση στο πώς διαχειρίζονται το Εθνικό Σύστημα Υγείας διάφορα πάρα πολύ κέρια ζητήματα. Ένα από αυτά τα κέρια ζητήματα ναι, είναι το κομμάτι της μεταφοράς ασθενών που πρέπει να νοσηλευτούν χωρίς να το θέλουν. Άρα μιλάμε για ακούσιες, όπως λέμε, νοσηλίες, εφόσον έχει γίνει όλη η νόμιμη διαδικασία. Και μέχρι τώρα, κακώς, το ξαναλέω έτσι με όλη την έμφαση, αυτοί οι ασθενείς μεταφέρονται στα νοσοκομεία για εξέταση από την αστυνομία. Υπάρχει η πρόταση, η λογική, και είμαστε σύμφωνοι με αυτή, να υπάρχει ειδική υπηρεσία, κομμάτι του ΕΚΑΒ, που όμως θα έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και το κατάλληλο προσωπικό και τα κατάλληλα οχήματα, που θα εκτελεί αυτή την αναγκαία και χρήσιμη υπηρεσία. Και αν χρειάζεται, γιατί κοιτάξτε, υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι κάποια φορά μπορεί να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνοι, είτε για τον εαυτό τους, είτε για άλλους, τότε να μεσολαβεί και να επεμβαίνει η αστυνομία. Όπως ξέρετε πάρα πολύ και ξέρουμε όλοι μας, αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα από αυτά. Ναι. Αυτή τη στιγμή βγήκε μια εγκύκλιος που λέει με το που θα φτάνει η αστυνομία στο αντίστοιχο νοσοκομείο, στα αντίστοιχα επίγοντα περιστατικά για να εξεταστεί από τον ανάλογο ψυχίατρο, μπορεί να αφήσει τον ασθενή και να φεύγει. Και προφανώς αυτό δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα, αφού δεν υπάρχει το αντίστοιχη υποδομή για να υποδεχθεί αυτόν τον ασθενή. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια υπηρεσία, ας το πούμε, τύπου προσωπικού ασφαλείας, που θα αναλαμβάνει την φροντίδα αυτού του ασθενού. Για μας είναι φροντίδα το να τον προφυλάσει από το να γίνει επικίνδυνος ή κάτι άλλο που δεν είναι ανάγκη να γίνει αυτός. Μπορεί να γίνει κάποιος επικίνδυνος, κάποιος που θα τον πετύχει εκεί πέρα. Διάφορα. Πολλά μπορούν να γίνουν. Πολλά μπορούν. Και εντάξει, μπορεί καμιά φορά να φαίνονται να ακούγονται λίγο σε κάποιους τηλεθεατές σας μακρινά, αλλά όλοι ξέρουμε ότι αυτά είναι κομμάτι της ζωής μας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα και ασφάλεια για αυτούς τους ανθρώπους και προφανώς. Αυτή η εγκύκλιος δεν συντελεί σε τίποτα από αυτά. Εμείς θα θέλουμε να υπάρχει αυτή η εγκύκλιος, να απαλλάσσει την αστυνομία αυτού του ρόλου, εφόσον βέβαια υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Και να πω και την αλήθεια, επειδή καθημερινά δουλεύουμε στο νοσοκομείο και δουλεύω σε εφημερίες πρώτης γραμμής, η αστυνομία, και καλά κάνει, εγώ σε ευχαριστώ και δημόσια, μέχρι τώρα δεν το εφαρμόζει αυτό έτσι. Οι περισσότεροι αστυνομικοί, επειδή ξέρουν το ρόλο τους και είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς τους αυτή, συνεργάζονται και συνεννοούμαστε. Εννοείται ανθρώπινα ή ανθρώπινα. Ναι, ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα. Αλλά λένε, βεβαίως το θεωρούν πάρεργο. Είναι πάρεργο για την αστυνομία. Μα είναι, δεν το συζητάμε. Αλλά εμείς λέμε, καθίστε να συνεννοηθούμε, να δούμε τι θέλει αυτός ο ασθενής και με την πρώτη ευκαιρία προφανώς θα φύγετε. Εμείς δεν θέλουμε να στερούνται του χρόνου τους από άλλα πράγματα. Αλλά από την άλλη, πρέπει και εμείς να διαφυλάξουμε και την ασφάλεια τη δικιά μας, των υγειονομικών και του ασθενή προφανώς και των υπόλοιπων, που, γιατί στα επίγοντα ενός νοσοκομείου υπάρχουν τα πάντα. Από ηλικιωμένοι 100 χρονών έως παιδιά 5 χρονών και βρέφη. Άρα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα έχουμε υπόψη μας. Είναι μια εγκύκλιος η οποία δεν μπορεί να αυτή τη στιγμή να σταθεί. Και ξαναλέω, προφανώς επειδή μπορεί να σταθεί και η αστυνομία, συνεννοούμαστε. Και θα είναι ευθύνη του Υπουργείου να λύσει αυτό το θέμα. Υπάρχει και αντίστοιχο αίτημα από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, από όλους τους φορείς και τις δομές που εμπλέκονται σε αυτό, που λένε αυτό που λέω και εγώ ξεκάθαρα. Ότι κοιτάξτε, να δείτε, αυτή η εγκύκλωση έτσι δεν εφαρμόζεται και μας βάζει σε κίνδυνο. Ναι. Και πρέπει να πάρθουν μέτρα. Ναι. Για μένα, λίγο αυτό ίσως πηγαίνει χέρι-χέρι με την επικείμενη ολοκλήρωση αυτό που λέει του Υπουργείου και ο Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας, ο κ. Βαρτζόπουλος, της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, η οποία είναι και αυτή σε πολύ αντιδραστική και αρνητική κατεύθυνση. Στην ουσία διαχωρίζει το κομμάτι της ψυχικής υγείας από το υπόλοιπο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διαμορφώνει καινούργια Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας κατά τόπους ΥΠΕ, με ξεχωριστή διοικητική και οικονομική υπηρεσία κτλ. Και ενώ εμείς προσπαθούμε χρόνια, και είναι το σωστό αυτό, να αποστιγματοποιήσουμε την ψυχική υγεία και να πούμε ότι είναι ένα πρόβλημα υγείας όπως είναι, ξέρω εγώ, αν έχεις πρόβλημα οριλά ή οφθαλμιατρικό κτλ. Έρθει το Υπουργείο τώρα να κάνει οπισθοδρόμηση, να στιγματοποιήσει, να διαχωρίσει την ψυχική υγεία. Βέβαια δεν το κάνει με αυτό το σκοπό,
Για μένα ο σκοπός του είναι αυτό που λέγαμε και πριν, κομμάτι της ιδιωτικοποίησης, γιατί τι κάνει, η πρώτη γραμμή του καινούργιου νομοσχεδίου αρχίζει με το ότι εντάσσονται σε αυτή τη διεύθυνση, δηλαδή της ψυχικής υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές δομές. Άρα βάζει σε ένα, για πρώτη φορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τσουβαλοποιεί, βάζει μαζί ένα mix grill, ακριβώς, υπηρεσιών, ιδιωτικών και δημόσιων, που προφανώς, κατά τη δικιά μου γνώμη και νομίζω όλοι όσοι δουλεύουμε στην ψυχική υγεία το καταλαβαίνουν αυτό, ο σκοπός είναι να ωφεληθούν οι ιδιωτικές δομές. Ξέρουμε... Και στην κατεύθυνση αυτή είναι και οι διατάξεις που αφορούν την απεξάρτηση, σωστά? Ναι, αυτό είναι, η απεξάρτηση είναι κομμάτι του ίδιου νομοσχεδίου και εκεί ακόμα πιο σαφώς γίνεται ότι εκεί ακόμα χειρότερα, γιατί στο κομμάτι της υπόλοιπης ψυχικής υγείας μιλάει για, ας το πούμε, μάζεμα και συμμάζεμα και ενοποίηση, αλλά στο κομμάτι της απεξάρτησης μιλάει για διάλυση. Άρα έρχεται να διαλύσει το νομοσχέδιο πάρα πολύ επιτυχημένα προγράμματα απεξάρτησης που είναι παγκοσμίως γνωστά, όπως είναι το ΚΕΘΕΑ, το 18 Άνω, τα αντίστοιχα προγράμματα των ψυχιατρικών νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννα και αλλού, για να, να μην προτείνει τίποτα. Δεν προτείνει κάτι. Δηλαδή, λέει ότι κάνει ένα ενίο φορέα με πάρα πολύ θολά χαρακτηριστικά. Πολύ... Και στερεί επιλογές και από τους εξαρτημένους. Ναι, φυσικά. Έτσι, ναι. Κύριε Κούδα. Στερεί επιλογές και στην ουσία, ξαναλέω, ανοίγει την πόρτα ο κάθε ιδιώτης, ο κύριος Κούδας ή ξέρω, η κυρία Καριωτάκη, να φτιάξει ένα πρόγραμμα με ό,τι δικές του προδιαγραφές θέλει και προφανώς από εκεί να παίζει με τον πόνο των οικογενειών και των εξαρτημένων και να βγάζει πάρα πολλά χρήματα. Αυτό τώρα δεν το λέω μόνος μου. Το έχουν με δει να λειτουργεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές προηγούμενα χρόνια και όλοι έχουν να λένε τα χειρότερα. Δηλαδή ότι αυτό το πράγμα πέτυχε. Ναι. Τα δημόσια ή τα χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους όπως είναι το ΚΕΘΕΑ που όμως έχουν ένα σαφές πρόγραμμα και μια σαφή, στεγνή, απεξαρτητική πολιτική είναι, σας είπα, είναι πρωταθλητές παγκοσμίως με φοβερά ποσοστά για το θέμα των εξαρτήσεων. Το ΚΕΘΕΑ είναι ο πρόεδρος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων απεξάρτησης και αντιπρόεδρος των παγκόσμιων προγραμμάτων απεξάρτησης. Και η κυβέρνηση έχει να πει ότι δεν μας κάνουν αυτά τα προγράμματα, τα διαλύουμε. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δείχνει για την πρόθεσή τους. Ακρός οξύμορο, βέβαια. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι τώρα η πρόθεση καλή, όπως όσο και να θέλει κάποιος να το δει θετικά. Και δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον ότι κάνει την πολίτευση επειδή λέει τα φανερά. Και όλοι αυτοί οι γονείς και οι πρώην και είναι εξαρτημένοι που διαμαρτύρονται έχουν απόλυτο δίκιο. Yeah. Γιατί ακριβώς βλέπουν το μέλλον τους να παγιδεύεται σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ που φυλάτε και θερμοπύλες εκεί στο νοσοκομείο. Είναι πια η τελευταία δημόσια δομή. Ναι, η τελευταία δημόσια. Η μοναδική στην Ανατολική Κρήτη, η κλινική μας. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Εντάξει, εμείς αυτό, να τελειώσουμε αυτό, ότι περιγράψαμε πολλά αρνητικά, δεν παρεντούμαστε, γιατί νομίζουμε ότι η χρέωση των υγειονομικών δεν είναι μόνο να κάνει τη δουλειά του στην καθημερινότητα και να προσπαθεί να το παίζει να κάνει καλά τους ασθενείς, είναι και να διαφυλάτει τα θετικά που έχει ο χώρος που δουλεύει, να τα επεκτείνει και να τα προστατεύει. Εμείς αυτό προσπαθούμε τώρα να κάνουμε. Και θέλουμε και τον κόσμο να είναι μαζί μας. Γι' αυτό χαρήκαμε και με το χθεσινό συλλαλητήριο και ελπίζουμε ότι θα έχει συνέχεια. Ξέρουμε ότι θα έχει συνέχεια. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι για το καλό της υγείας τους, να το πούμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.